του Πρωθυπουργού, ακολουθεί η κοινή συνέντευξη τύπου και εξειδίκευση των μέτρων από τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Υγεία κύριο Βασίλειο Κοντοζαμάνη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή κύριο Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Χαρδαλιά, έχετε το λόγο. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, είναι άλλη μια δύσκολη συγκυρία και η σημερινή. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα δοκιμασία, στην ίδια μάχη, στον ίδιο πόλεμο. Μια δοκιμασία που όλοι έχουμε ξαναζήσει και όλοι θα θέλαμε να μην ξαναζήσουμε. Είναι όμω μια στιγμή που όλοι μαζί πρέπει να σταθούμε και πάλι ενωμένοι απέναντι στην πανδημία. Να προστατεύσουμε όσου αγαπάμε. Τι οικογένειέ μα, του φίλου μα, του συναδέλφου μα, του συνανθρώπου μα. Να προστατεύσουμε το εθνικό σύστημα υγεία, να προστατεύσουμε την ίδια μα την πατρίδα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Είναι όμω απαραίτητο να επαναλάβουμε. Όλα εκείνα τα σημαντικά, τα ξεχωριστά, τις θυσίες που είχαμε ήδη κάνει. Όλοι ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, συναισθανόμαστε ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες είχαμε δυστυχώς μια δραματική αύξηση στην πορεία της πανδημίας. Με 9.696 θετικά κρούσματα σε σύνολο 46.892 από την αρχή της πανδημίας. Και μόλις πέντε μέρες, σε μόλις πέντε μέρες συγγνώμη, είχαμε αύξηση κουσμάτων κατά 20%. Οι συνανθρωποί μας που νοσηλεύονται αυξήθηκαν κατά 36% από 1.103 σε 1.503 και δυστυχώς οι διασωληνωμένοι, οι άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους αυτή την ώρα αυξήθηκαν κατά 34% από 132 σε 177. Νοσηλευωμένοι σε ΜΕΘ και ΜΑΦ αυξήθηκαν κατά 33% από 157 σε 209 και τις τελευταίες πέντε ημέρες επιπλέον 52 κλίνε ΜΕΘ χρειάστηκαν να χρησιμοποιηθούν όσε και οι ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία που παραδόθηκαν σε μόλι δύο μήνε. Δυστυχώ, στι 2 Νοεμβρίου έγιναν 216 εισαγωγέ και δόθηκαν 101 εξητήρια. Αν συνεχίζαμε, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, το σύστημα υγεία σε 10 μέρε θα πρέπει να υποδεχθεί επιπλέον 1.150 ασθενεί, εκ των οποίων μαθηματικά 150 θα εισαχθούν σε ΜΕΘ. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε άλλο ένα κρίσιμο, αλλά και εξίσου σημαντικό σταυροδρόμι. Όπω ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργό, από το Σάββατο στι 6 το πρωί και για τρει εβδομάδε, στήθηκε σε ισχύ μια οριζόντια διαδικασία αναστολή δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τον περιορισμό τη γρήγορη εξάπλωση του ιού που χαρακτηρίζει αυτό το δεύτερο κύμα τη πανδημία. Η διαδικασία αυτή μοιάζει σημαντικά με αυτή τη άνοιξη, με δύο βασικέ διαφορέ. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση μάσκα τόσο στου εσωτερικού όσο και στου εξωτερικού χώρου που ισχύει αυτή τη στιγμή παραμένει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως και η απαγόρευση επιβίβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς χρήση μάσκας. Και δεύτερον, τα νηπιαγωγεία μας, τα δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν ανοιχτά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια θα εφαρμόζεται και αυτή τη φορά η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Όπω και την Άνοιξη, από το Σάββατο και για τρει εβδομάδε ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία όλων μα. Καθώ οι μετακινήσει επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης. Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος εργάνη. Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμο εκπρόσωπό του, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίε από τους ίδιου ενώ για τη μετάβαση των μαθητών από και προ το σχολείο εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου. Όλα τα σχετικά έντυπα καθώ και αναλυτικέ οδηγίε είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Οι μετακινήσει επιτρέπονται μόνο, το τονίζω, μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατεξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο format.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο για τους ακόλουθους και μόνο λόγους. Πρώτον, μετακίνηση για λόγους υγείας. Μετάβαση δηλαδή σε φαρμακείο, επίσκεψη στο γιατρό ή μετάβαση στο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με κωδικό 1. Μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτη ανάγκη όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία εφόσον δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπήγους ανάγκες, μετά τον καθορισμό ραντεβού για τον οποίο ενημερώνεται εγγράφος ή ηλεκτρονικός ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξής της ως άνω ενημέρωσης. Καθώ και μετάβαση στην τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία η τράπεζα στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3. Μετάβαση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα και μόνα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, δηλαδή παροχή βοήθεια, μεταφορά συζύγου, συγγενού στην εργασία και συνοδεία μαθητή, αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4. Μετάβαση σε κηδεία υπό του όρου που προβλέπεται από τον νόμο ή για τη μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση τη επικοινωνία γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τι κείμενε διατάξει. Στι περιπτώσει αυτέ, το SMS χρησιμοποιείται ο κωδικό 5. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προπόθεση τήρηση τη τελευταία αυτή περίπτωση αναγκαία απόσταση του 1,5 μέτρου καθώς και μετάβαση για σύτηση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του Δήμου Κατοικίας του Πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, το SMS χρησιμοποιείται με τον κωδικό 6. Έκκληση και παράκληση προς όλους. Οι μετακινήσεις να είναι ελελογισμένες και μόνο οι απαραίτητε, ώστε τα μέτρα να αποδώσουν στο μέγιστο και το ταχύτερο. Είμαι επίσης υποχρεωμένος να τονίσω ότι ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες η έλεγχη θα είναι εντατική. Καθώ και οι λόγοι που δικαιολογούν μετακίνηση αυτέ τι ώρε περιορίζονται σε λόγου εργασία, υγεία, ατομική άσκηση μετακίνηση με κατοικίδιο γύρω από την περιοχή κατοικία μα. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι από τη Δευτέρα, όσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτε των πτήσεων εξωτερικού πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι και 48 ώρε πριν. Ενώ για όσου εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα, πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρε πριν. Να σημειωθεί ότι υπάρχει μια μεταβατική περίοδο 5 ημερών, μέχρι και την επόμενη Τρίτη, για την είσοδο από τα χερσαία σύνορα λόγω του PCR. Ενώ η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται με διεθνεί υποχρεώσει τη χώρα. Παραμένει επίση υποχρεωτική και θα ήθελα να δοθεί προσοχή σε αυτό, η συμπλήρωση της φόρμας PLF για όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο μας, ενώ από τη Δευτέρα υποχρέωση συμπλήρωσης PLF ισχύει και για όσους ταξιδέψουν προς το εξωτερικό. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχετική φόρμα θα σας δώσουμε αύριο στην αυριανή ενημέρωση. Η αεροπορική μετακίνηση στο εσωτερικό τη χώρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία επανένωση οικογενειών, επαγγελματικού λόγου και λόγου υγεία. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται μετακινήσει μεταξύ νομών, με εξαίρεση του τέσσερι λόγου που αναφέρθηκαν. Για την επιστροφή στον τόπο μόνιμη κατοικία, να θυμίσουμε ότι απαιτείται αντίγραφο τη δήλωση φορολογία Ε1 ή βεβαίωση κατοικία ειδική χρήση που λαμβάνεται από τον ιστότοπο aad.gr. Ανοιχτά μένουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και τα σχολεία ειδική αγωγής τα ξενοδοχεία στα οποία δίνεται δυνατότητα αναστολή, ο πρωτογενή και ο δευτερογενή τομέα και από τον τριτογενή συγκεκριμένε δραστηριότητε που θα σα αναλύσει σε λίγο ο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή, ο κ. Σταμπουλίδη. Όπω και την Άνοιξη, η λειτουργία του λιανεμπορίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και σε αυτή τη φάση αναστολή εξαιρούνται οι υπηρεσίε ηλεκτρονικού εμπορίου ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων. Η αναστολή λειτουργία δεν περιλαμβάνει Επίση, το Λιανικό Εμπόριο Πετρελαίου Θέρμανση με παράδοση κατοίκων, τον ΚΑΔ 4799-8501. Επιτρέπεται επίση η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και πώληση ακουστικών βαρικοεία, αλλά μόνο κατόπιν τηλεφωνική επικοινωνία σε αριθμό που δίνεται από του ίδιου καταστηματάρχε. Επιπρόσθετα, να στέλνει τη λειτουργία κομμωτηρίων και υπηρεσιών προσωπική υγιεινή, γυμναστηρίων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Αναστολή λειτουργία ισχύει και για του εμποροπανηγύρι, για τι κυριακάτικε αγορέ, του παιδότοπου, τι παιδικέ χαρέ, τα πάρκα ψυχαγωγία, τα θεματικά πάρκα, τα κέντρα διασκέδαση, του κινηματογράφου, του συναυλιακού χώρου και τι ιατρικέ παραστάσει και τι λοιπέ παραστατικέ τέχνε, τα συνέδρια και τι εκθέσει. Ειδικά για τα κομμωτήρια θέλουμε να το τονίσουμε, θα μα το αναλύσει και ο κύριο Γενικό, ότι δίνεται παράταση δύο ημερών, μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν και το Σάββατο και την Κυριακή, εφόσον βέβαια το επιθυμούν με την αναστολή τους να ξεκινάει από τη Δευτέρα 9 9-11 στις 6 το πρωί. Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των κέντρων ημερήσεως φροντίδας ηλικιωμένων και όπως και την Άνοιξη, οι συμπολίτε μας που χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους τους και να τη λαμβάνουν μέσα από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Όσον αφορά στον αθλητισμό, Επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε εξωτερικούς, δημόσιους χώρους και σε ανοιχτέ αθλητικές εγκαταστάσεις ω τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του προπονητή σε ατομικά και μόνο αθλήματα όπω η αντισφαίρηση, η η αισθιοπλοεία, η υποδηλασία και τα υπόλοιπα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Επιτρέπεται επίση η διεξαγωγή αγώνων μόνο τη ΑΕθνική Ποδοσφαίρου, Super League και τη ΑΕ Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρη, Basket League, καθώ και ευρωπαϊκών αγώνων Champions League, Europa League, Euro League και BCL, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα τη UEFA, τη FIBA και τη Euro League. Επιτρέπεται επίση η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσου αναφέρονται σε ονομαστικέ καταστάσει που θα εκδώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προετοιμασία του για του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Αγώνε του 2021. Τέλο, αναστέλλεται και η λειτουργία τη εστίαση. Επιτρέπεται όμω η παράδοση κατοίκων, το delivery και η παραλαβή από το κατάστημα take away, η οποία όμω θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το take away δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό λόγο μετακίνηση των πολιτών. Σχετικά με την εκπαίδευση, όπω ήδη αναφέραμε, παραμένουν ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, καθώ και τα σχολεία ειδική αγωγή, σε όλε τι βαθμίδε του και τα ιδιωτικά κέντρα ειδική αγωγή. Τα γυμνάσια και τα λύκεια από τη Δευτέρα θα λειτουργούν με καθεστώ τηλεκπαίδευση, ενώ η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και με τηλεκπαίδευση θα λειτουργούν επίση τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτη. Για τι μεταφορέ, παραμένει η πληρότητα στο 65 για τα μέσα μαζική μεταφορά, ενώ για τα ταξί και τα αγιοταχή επιτρέπεται ένα επιβάτη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται για λόγου υγεία, για ιατρικού λόγου, ενώ ο περιορισμό δεν ισχύει και στην περίπτωση γονέων με ανήλικα τέκνα. Στα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζεται να επιτρέπεται ένα συνοδό ανα ενώ συνεχίζει να ισχύει η αναστολή του επισκεπτηρίου σε δομέ πρόνοια όπω οι μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων. Παραμένει επίση υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 50% για όλε τι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Για το δημόσιο σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή στι 12 στο Υπουργείο Εσωτερικών ο αρμόδιο υπουργό κ. Θοδωρικάκο θα παραχωρήσει συνέντευξη για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο δημόσιο τομέα. Επίση, αναστέλλεται τη λειτουργία δικαστηρίων, ποθικοφυλακίων και εκτιματολογικών γραφείων με εξαίρεση τη περιπτώσει επίγοντο. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Με υπομονή και επιμονή, όπω το κάναμε και την Άνοιξη. Θέλω για ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω όλου, τον καθένα ξεχωριστά, για την προσωπική του προσπάθεια όλου αυτού του μήνε και να σε καλέσω με πλήρη αίσθηση ευθύνη αλλά και κατανόησης. Και αυτή τη μάχη να τη δώσουμε όλοι μαζί. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την κερδίσουμε και πάλι. Όλοι μαζί, με υπομονή, με επιμονή, θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη σε όλου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κοντοζαμάνης. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ.